Καταρχά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για τον τρόπο που παίξαν και για το αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα που έχει αξιόλογους παίκτες. Παίκτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο. Έχουν ένα προπονητή, ο οποίος είναι για μένα, επειδή τον ξέρω χρόνια, τον Σάκη, άνθρωπο προπονητή. Τίμιο και καθαρό και παλεύει πάντα για το καλό της ομάδας, σε όποια ομάδα γίνει προπονητής. Τα λέω αυτά γιατί θέλω να τονίσω πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη, όχι από πλευράς πρόκρισης. Γιατί αυτά τα παιδιά τα δικαιούνται εδώ και μία-δύο αγωνιστικές, δικαιούνται το αποτέλεσμα εδώ και μία-δύο αγωνιστικές. Μιλάω για τους ποδοσφαιριστές του Νέου Χωρίου. Σίγουρα μία πρόκληση και απέναντι στα Δίκαλα μας δίνει, σίγουρα προχωράμε στο θεσμό του κυπέλλου, μας δίνει αυτοπεποίθηση, φυσικά μας γεμίζει και παιχνίδια, έτσι. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή με τα παιδιά ότι κάθε παιχνίδι θα παίζουμε για να κερδίζουμε, είτε είναι κύπελλο είτε πρωτάθλημα, και στο τέλος θα κάνουμε κοντρόλ και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Τρικάλων και στο φίλο μου του Σάκη καλή συνέχεια. Μπορεί με τους παίχτες που έχει, τους αξιόλογους παίχτες, να μπει στο πρωτάθλημα. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα και εύχομαι από καρδιάς να πετύχει τους στόχους.